συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα εργατικά συνδικάτα, όπως σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και εκτελέσαμε τη σημερινή μας συγκέντρωση με άψογο τρόπο. Κόντρα λοιπόν σε απαγορεύσεις. Κόντρα σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε αντισυνταγματική διάταξη. Ούτε γη, ούτε νερό, στους φωνιάδες των λαών. Σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, γίνονται οι συγκεντρώσεις, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί, συνάδελφοι, τιμάμε τη σημερινή μέρα όχι ως μνημόσυνο. Το Πολυτεχνείο ζει και φωνάζουμε έξω το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Το σύνθημα αυτό, συνάδελφοι, ακούγεται δυνατά από άκρης άκρης στη χώρα. Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί. Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί. Το σιωπητήριο στους αγώνες ενάντια στην παρουσία των φωνιάδων των λαών των Αμερικανοδοϊκών στο Στεφανοβίκιο, στο στρατόπεδο Γεωργούλα, εδώ στο Βόλο, δεν πέρασε, είμαστε εδώ και δεν δηλώνουμε. Το όραμα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την απαράδεκτη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις συμπυκνώνεται στην πρόσφατη εκδήλωση στο Στεφανοβίκιο πριν από 20 μέρες. Εκεί που οι Αμερικανοί δολοφόνοι λέγανε ευχαριστώ στην χώρα που τους εκπαιδεύει αποτελεσματικά για να σφαγιάζουν τους λαούς στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή και όπου αλλού τους στέλνουν τα μονοπόλια για να στεριώσουν την πότα τους. Αυτό είναι το δικό τους όραμα, συνάδελφοι. Το όραμα των ντόπιων επιχειρηματικών ομήλων που θέλουν κομμάτι από την πίτα των ανταγωνισμών που είναι βαμμένο με το αίμα των λαών. Και σε αυτά τους τα σχέδια θα μας βρουν μπροστά τους. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι και οι γυναίκες όλων των λαϊκών οικογενειών, όλους αυτούς τους μήνες αντιμετωπίσαμε την χωρίς όρια κοροϊδία της κυβέρνησης που συνεχίζεται και δεν έχει τελειωμό, άθλια ψέματα. Μπροστά στον κίνδυνο της πανδημίας έχουν αφήσει τελείως μα τελείως αθωράκιστο το λαό. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο ανακούφισης για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Η απόφασή μας, συνάδελφοι, είναι ο αγώνας για τη ζωή και τα δικαιώματά μας και σε αυτόν τον αγώνα δεν υποχωρούμε, δεν υποστέλλουμε τη σημαία μας. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου, συνάδελφοι, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, παραμένει επίκαιρο και σήμερα, 47 χρόνια μετά. Παλεύουμε, συνάδελφοι, για να αποχωρήσουν άμεσα οι αμερικανοδοτικές δυνάμεις από την περιοχή μας και από όλη την Ελλάδα. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους εμπνευστικούς ανταγωνισμούς στη Μεσόγειο και την γύρω περιοχή. Καμία αλλαγή συνόρων και συνθήκων που τα καθορίζουν. Αποδέρμιση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Συνεχίζουμε την πάλη μας, συνάδελφοι, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε συγκροτημένο χώρο, απαιτώντας μεταξύ άλλων τώρα μαζικές προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας σε υγειονομικό και άλλο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικού στα νοσοκομεία. Τώρα επίταξη όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας. Αύξηση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία και κατάργηση της πληρωμής και συμμετοχής του λαού μας για νοσηλεία, εξετάσεις και φάρμακα. Να γίνει αύξηση και καθολική πλέον εξέταση με μοριακά τεστ σε όλο τον πληθυσμό για να εγχυρθεί ο ιός. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, οργανώντας σε κάθε χώρο δουλειάς την απεργιακή μας απάντηση στις 26 του Νοέμβρη ενάντια στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό νόμο.